για πάνω απ' όλα. Δύσκολη νίκη, αλλά νίκη. Για το πιο σημαντικό, νομίζω ότι προστατεύεται το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο σα οδηγεί για το πλεονέκτημα στα πλήρω. Ευχαριστώ πολύ, Δερχάς. Είμαστε καλά. Εντάξει, στα του αγώνα σίγουρα κανένα παιχνίδι είναι εύκολο σε όλη την Ευρωλίγα. Μπορεί να το σημερινό να λογίζεται τα θεωρητικά εύκολα, αλλά είδαμε ότι επανέλθα την προηγούμενη εβδομάδα και στη Τζεσεκά. Όλα τα παιχνίδια είναι με τα πάνω τους, με τα κάτω τους. Πολλά μπορεί να γίνουν και ευτυχώς δείξαμε πάρα πολύ καθαρό μυαλό, κυρίως στο τέλος, και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη για το πλεονέκτημα. Παίρνατε κάποιες διαφορές μέσα στον αγώνα, δεν καταφέρνατε να τις κρατήσετε όμως. Υπήρχαν κάποιες καμπανεβάσματα. Πού οφείλονται τα γνώμη σου? Εντάξει, καταρχάς δεν παίζουμε και μόνο μας, σίγουρα και βαλέτε για το μπάσκετ. Της αρέσει το γρήγορο παιχνίδι. Βρίσκει πολύ ρυθμό τον εφηβιασμό. Φάγαμε κάποια καλάθια στην άμυνα, τα οποία είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε. Κυρίως στην Άγκυρο Λαμίνα και στις καταστάσεις 2-2. Στο τέλος, ουσιαστικά κλείνει η αμυνά μας, καταφέραμε μεγάλα κάποιους εφηβιασμούς. Πήραμε τα rebound και είχαμε σε μεγάλη διάρκεια τον Βασίλη που όλα αυτά σπάρανε. Πάντω άλλο δώρο θα ήθελα να πάρει πολύ από το Σάββατο για τα γενέθλια. Εντάξει, δυστυχώς είναι κακή, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ δεν παίζεις μόνος σου. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής για να βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ εύστοχη. Κάνανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Εμείς, ενώ κάναμε ένα καλό επιθετικό παιχνίδι, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές φέτος. Αμυντικά δεν ήμασταν και τα καλή. Πήγε το παιχνίδι εκεί πέρα που το θέλανε και το χάσαμε. Ναι, για να μην κοιτάμε πίσω, να κοιτάμε μπροστά. Αυτό σας επηρέασε σήμερα. Τώρα δεν μιλάμε για μαθήματα, δεν χρειάζονται μαθήματα. Σας βοηθάει σε κάτι, αφήνει κάτι τέλος πάντων? Από όλα τα παιχνίδια πρέπει να παίρνεις κάτι. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα. Χάθηκε ένα τίτλο. Το θέλαμε όλοι πάρα πολύ για την ψυχολογία μας και για τη συνέχεια. Και ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Δεν πάει γύρω στο χώρο. Άμα θες να λέξεις μεγάλη ομάδα, πρέπει να. Πρέπει να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι, να γίνεις πιο σκληρός και να καταφέρεις να παίζεις με πίεση, γιατί θα έχουμε και άλλη τελική και πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σκληρός. Νικόλα, congratulations. A difficult win, but still a win. And very important in order for you protect your home, which is very important. Yes, I mean, every win is important to win. Every game is important for us and it's good that we won today and now we continue for the next game. You showed that the team self-confident was here from the final of the cup. The confidence of the team was. No, I don't think so. I don't think so. You think that you were ready after yeah, this yeah, loss? Yeah, I think we were ready and we. Mentally, I mean. Yeah, yeah, I think we were ready mentally and I think we reacted good with this win. Mm-hmm. Nicola, you had some ups and downs during the game. You had differences up to 11 points, yeah. But you did manage to keep it. Why was that? I mean, they're a good team and they also play good. We knew that they're a good offensive team and in second period we didn't stop them and this is the reason why they come back. This win is a good boost for you in order for the next match in OAKA against Panathinaikos. Yes, it is, but we also need to prepare the next practices for the next game. Okay, thank you very much.